Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα, η οποία έχει επίσης πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα δώσω αμέσως, για να κερδίσουμε και χρόνο, θα δώσω αμέσως το λόγο στην συμπρόεδρό μου, που όλοι τη γνωρίζετε, είναι η κυρία Ανδρούλα Ελευθερίου. Περιμένουμε τον χαιρετισμό σας. Το μικρόφωνο σας. Καλή σας μέρα. Ελπίζω να ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο Προεδρείο, ιδιαίτερα με μια εκλεκτή επιστήμονα όπως την κυρία Παντελίδου, που θα είναι η συμπρόεδρος, και με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, τις οποίες επίσης θα αναπτύξουν εκλεκτοί επιστήμονες. Λοιπόν, εγώ απλώς, πριν αρχίσει η βιντεογραφημένη εισαγωγή στην εισήγηση ανασκόπηση Παγκόσμιου Συνεδρίου, να μεταφέρω τις ειλικρινείς απολογίες της δόκτωρος Πέρλας Ελευθερίου, η οποία δυστυχώς μετά την τρίτη δόση εμβολίου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την εισήγησή της. Γι' αυτό και σαν Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσινίας, μαζί με τον Ιατρικό Σύμβουλο, τον κύριο Μιχάλη Αγκαστινιώτη, ολοκληρώσαμε αυτή την ανασκόπηση, τουλάχιστον να δώσουμε έστω και επιγραμματικά κάποια αποτελέσματα και να κουμπίσουμε κάποια θέματα που εμείς θεωρήσαμε σημαντικά για το εκλεκτό αυτό ακροατήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προεδρείο, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι, θα θέλαμε καταρχάς να απολογηθούμε εκ μέρους της δόκτωρος Πέρλας Ελευθερίου. Μια σοβαρή έκτακτη υποχρέωση δεν της επέτρεψε δυστυχώς να ανταποκριθεί στην πολύ τιμητική σας πρόσκληση. Ως εκ τούτου θα προσπαθήσουμε με τον δόκτωρα Μιχάλη Αγκαστινιώτη να καλύψουμε το εύρος των θεμάτων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της ΔΟΘ. Τρεις ολόκληρες ημέρες, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιακών επιστημονικών και ακαδημαϊκών ανακοινώσεων και παρουσιάσεων κάλυψαν σχεδόν κάθε τομέα σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη διαχείριση, τη θεραπεία και όχι μόνο της θαλασσεμίας αλλά και της δρεπανοκεφαλικής νόσου. 80 συνολικά ομιλητές από όλον τον κόσμο, θεράποντες ιατροί, επιστήμονες, μέλη του συμβουλευτικού δικτύου της ΔΟΘ, εκπρόσωποι επίσημων φορέων όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φυσικά δεκάδες πάσχοντες, τίμησαν και συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση, συμμετέχοντας σε 9 διαφορετικές ενότητες και μοιράστηκαν τις γνώσεις, την εμπειρία και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 60 χώρες, επισημένοντας τα ωφέλη της ποιοτικής πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το συνέδριο ήταν πολλά και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα ευρήματα της πρόσφατα δημοσιευμένης Παγκόσμιας Ανασκόπησης Θαλασσεμίας 2021, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, ένα έργο προϊόν συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που ρίχνει πραγματικά άπλετο φως στις δραματικές και διευρυνόμενες ανισότητες που υφίσταται ο πληθωρισμός των ασθενών με θαλασσεμία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική, υγειονομική, κοινωνική και άλλη περίθαλψη. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και άκρως ανησυχητικά, κυρίες και κύριοι, αφού καταδεικνύουν δυστυχώς ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός ασθενών χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τους προνομιούχους ασθενείς, των οποίων η ολοκληρωμένη θεραπεία υποστηρίζεται μέσω των εθνικών συστημάτων υγείας των χωρών τους, και στους λιγότερο τυχερούς, οι οποίοι λαμβάνουν μη βελτιστή ή ακόμη και καμία θεραπεία στις χώρες τους λόγω οικονομικών περιορισμών και αδύναμων υποδομών υγείας και κοινωνικής περιθάλψης. Αναγνωρίζοντας ότι η μεταγκυσιοθεραπεία, η αποσυντήρωση και η πολυεπιστημονική φροντίδα θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκαετίες, τουλάχιστον τις επόμενες δεκαετίες, η ακρογωνία, η λύθη της διαχείρισης της θαλασσεμίας, τρεις μεγάλες προκλήσεις επισημάνθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων η ανάγκη εξασφάλιση επάρκειας των αποθυμάτων αίματος. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζεται παγκοσμίως και αυτό έχει τονιστεί ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Δεύτερη επισήμανση, η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης που συνιστά ζήτημα βαρύνουσας σημασίας και γύρει σοβαρές ανησυχίες. Οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι ασθενείς πρέπει να δεσμεύονται να ζητούν αποδεικτικά των προτύπων ποιότητας κάθε μέρους της περίθαλψης που λαμβάνουν. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση του φορτίου σιδήρου στα ζωτικά όργανα, είτε για τα γενώσιμα φάρμακα που πρέπει να πληρούν κατάλληλα πρότυπα ποιότητας, είτε για την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος με το οποίο μεταγγίζονται.
επίκληψή μας. Η συλλογή, ανάλυση, αναφορά και δημοσίευση αξιόπιστων δεδομένων για την νόσο και τους ασθενείς από κάθε χώρα. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ενδυναμωθούν και να υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα συστήματα υγείας τους για να δημοσιεύουν δεδομένα που σχετίζονται με την κλινική διαχείριση των νοσοκομειοπαθειών. Η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων για την ποιότητα της ζωής των ασθενών και οι ελάχιστες αναφορές στην κλινική έρευνα για την κατανόηση της οπτικής και της άποψης των ασθενών για τη θεραπεία και τη συμβίωση με τη θαλασσεμία ή τη δρεπανοκεφαλική αναιμία είναι πραγματικά εξαιρετικά εκτενείς και δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων υγείας. Παρά τη σωρία προκλήσεων, έχει πράγματι επιτευχθεί σημαντικότατη ερευνητική και επιστημονική πρόοδος στις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο των νοσοκομειοπαθειών και η παγκόσμια κοινότητα ασθενών είναι υπόχρεη και ευγνώμων στον ακαδημαϊκό κόσμο, τους ερευνητές, τη βιομηχανία και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια. Αυτές οι εξελίξεις έχουν αναμφίβολα φέρει σήμερα τη δυνατότητα καλύτερης φροντίδας ακόμη και της πολυαναμενόμενης θεραπείας, αποθεραπείας, πολύ πιο κοντά μας, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των ασθενών, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών υγείας. Εν τούτης, κοινή συνειδητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στο Διεθνές Συνέδριο ήταν ότι αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να φτάσει εύκολα. Ίσως δεν θα φτάσει καθόλου τη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών μας με θαλασσεμία, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Γιατί? Μα γιατί οι κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των νόσων στην κοινωνία, την οικονομία, αλλά και τη δημόσια υγεία μιας χώρας. Και επομένως δεν έχουν δώσει προτεραιότητα στον αποτελεσματικό έλεγχο και τη φροντίδα στις εθνικές ατζέντες για την υγεία. Ένας κόσμος δηλαδή δύο ταχυτήτων. Ανισότητες μεταξύ χωρών και ασθενών. Κατά συνέπεια, ο διαχωρισμός μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων ασθενών έχει γίνει ακόμη πιο διάκριτος. Οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των χωρών και των περιφερειών, μεταξύ των ατόμων, με την ίδια ασθένεια, είναι μια πραγματικά οδυνηρή και άκρως απαράδεκτη πραγματικότητα. Η μετανάστευση ως παράγοντας διεύρυνσης του χάσματος των ανισοτήτων. Οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης αποτέλεσαν επίσης θέμα γόνιμης συζήτησης στο Διεθνές Συνέδριο της ΔΟΘ και αντικείμενο παρουσίασης του δόκτωρος Μιχάλη Αγκαστινιώτη. Λόγω των μεταναστευτικών ροών από χώρες με υψηλό επιπολασμό θαλασσιμίας, κυρίως της Ασίας και της Μέσης Ανατολής και δρεπανοκεφαλικής αναιμίας, κυρίως της Αφρικής, σε χώρες χαμηλού επιπολασμού, η παρουσία φορέων αιμοσφρυνοπαθειών και πασχόντων είναι πλέον αισθητή σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερες είναι οι προκλήσεις για τους πάσχοντες που μεταναστεύουν, καθότι κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους δεν είναι σε θέση να λάβουν την αναγκαία και κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ φθάνοντας στις χώρες υποδοχής έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανισότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας. Είτε λόγω γλώσσας, είτε λόγω μη επαρκούς γνώσης των δικαιωμάτων τους, είτε στην υποβάθμιση της κατάστασης της υγείας τους λόγω της περιορισμένης γνώσης των ιατρών. Ως εκ τούτου απαιτείται μια συστηματική και συστημική προσέγγιση του λόγου ζητήματος από όλα τα κράτη που να περιλαμβάνει την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πασχόντων και των επαγγελματιών υγείας, τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων και τη συμπερίληψη των ομάδων αυτών σε όλα τα πρότυπα και τις πρακτικές για την παροχή κατάλληλης κλινικής περίθαλψης και φροντίδας. Το Διεθνές Συνέδριο της ΔΟΘ έχαιρε τη έμπρακτη στήριξη του ίδιου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή τόσο της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του ΠΟΕ, όσο και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κυρία Στέλλα Κυριακίδου, οι οποίες και επαναβεβαίωσαν τη στήριξη των οργανισμών τους προς το έργο της ΔΟΘ, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης των αιμοσφρυνοπαθειών στις εθνικές προτεραιότητες για την υγεία. Η ζωή με θαλασσεμία, οι μαρτυρίες των πασχόντων, ήταν η δεύτερη θεματική ενότητα και επικεντρώθηκε στους ασθενείς με θαλασσεμία και την ανάδειξη της οπτικής και των προσωπικών τους εμπειριών μέσα από τη ζωή με τη σοβαρή αυτή νόση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΔΟΘ, οι πάσχοντες μοιράστηκαν με τον κόσμο τις προσωπικές τους ιστορίες και τις καθημερινές τους ανησυχίες. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Αντενημικού Συνδέσμου, Μίλτος Μιλτιάδους, μίλησε για την ανάγκη εξέβρεσης ισορροπίας,
Ανάμεσα στα όσα συνεπάγεται η διαχείριση της ασθένειας για τον κάθε πάσχοντα και την οικογένειά του, απαριθμώντας μια σειρά προκλήσεων, με τις οποίες οι ασθενείς είναι συχνά αντιμέτωποι στην καθημερινή τους ζωή λόγω της ασθένειας, όπως είναι ο χρόνιος πόνος, περιορισμοί στις σωματικές δραστηριότητες, αλλά και ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι δυσκολίες της σύναψης σχέσεων και ο φόβος για το μέλλον. Ο Λοΐζος Περικλέους, ένας πάσχοντας και γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας για χρόνια, είπε: «Για εμένα η θαλασσεμία είναι συνώνυμη με τη ζωή μου. Είναι κομμάτι δικό μου, γεννήθηκα με αυτή και θα πεθάνω με αυτή. Όπως εσείς μπορείτε να έχετε εμπλεμάτια, εγώ έχω απλά θαλασσεμία». Η κυρία Νούπα Τανέτζα από την Ινδία εξέτασε το θέμα των σχέσεων και του γάμου, παρέχοντας αρχικά μια ανασκόπηση της κατάστασης στην Ινδία από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Οι σχέσεις ή ο γάμος για τα άτομα με θαλασσεμία έγιναν αντικείμενο συζήτησης στη χώρα, στην Ινδία, μόλις πριν από 10 χρόνια και ήταν αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, όπως της ιατρικής, της εντονότερης διαδραστικής επαφής μεταξύ ασθενών, της εκπαίδευσης και της οργάνωσης των πασχόντων σε οργανωμένους συνδέσμους. Η κυρία Τανέτζα από την Ινδία έδωσε επίσης μεγάλη έμφαση στη σημασία της ειλικρίνειας από πλευράς των ασθενών αναφορικά με την ασθένειά τους. Το δε ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα του πώς μπορούν οι γονείς με μια χρόνια νόσο να μιλήσουν στα παιδιά τους για την ασθένεια από την οποία πάσχουν και να τους εξηγήσουν τι σημαίνει να έχει κανείς θαλασσεμία, άγγιξε στην παρουσίασή τους η κυρία Μαρία Χατζηδημητρίου από τη Νέα Υόρκη. Ο δύσκολος αυτός ρόλος, στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι γονείς με θαλασσεμία, αποτελεί συχνά για τους ίδιους πηγή έντονου άγχους και ανησυχίας και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Είναι κριτική σημασία η ειλικρίνεια με το παιδί από πολύ νωρίς σχετικά με την ασθένεια, αλλά και η ανοιχτή και δεκτική στάση απέναντι στις ερωτήσεις τους, καθώς και η χρήση κατάλληλου για την ηλικία του εκπαιδευτικού υλικού. Τις σκέψεις, τις προκλήσεις και τους φόβους ενός ασθενούς με θαλασσεμία εν μέσω των έκτακτων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού στη ζωή μας, ανέλησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΘΑ από την Ιταλία, ο κύριος Λόρις Μπρουνέτα. Ο κύριος Μπρουνέτα έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στα πορίσματα σχετικής έρευνας της ΔΟΘ για τις ειδικές προκλήσεις των ασθενών με θαλασσεμία. Ιδιαίτερα σε χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος, με την παροχή αφιλτράρισης του αίματος, τη διαταραχή και διακοπή των θεραπείων μετάγγισης και αποσυντήρωσης και τη δυσκολία πρόσβασης για τους ασθενείς στα κέντρα μετάγγισης, να αποτελούν εκ των πιο σοβαρών συνεπειών. Επανέλαβε τέλος τη θέση της ΔΟΘ ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την μετάδοση του ιού μέσω του αίματος. Διαφάνηκε από τη συζήτηση, παρά τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία σε όλο τον κόσμο και την κοινότητα των θαλασσενικών, ότι οι πάσχοντες επέδειξαν σε γενικές γραμμές ψυχραιμία και σθένος διδάγματα που έχουν πάρει πολλάκις από την χρόνια αναμέτρηση τους με την ασθένεια. Φέρνω λοιπόν τη σκητάλη εγώ για να συνοψίσω τις επιστημονικές παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσω αμέσως από την ενότητα που ασχολήθηκε με την πρόληψη. Να υπενθυμίσω ότι οι κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου καλούνται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν με συστηματικό τρόπο ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα για την πρόληψη και διαχείριση της θαλασσεμίας και της δραπανοκυττάρικης αναιμίας. Τέτοια προγράμματα είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της νόσου. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις και εκθέσεις από στοιχεία που συνέλεξε η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας και από επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορες χώρες, σε σύνολο 50 τόσων χωρών, μόλις το 42%, δηλαδή 21 χώρες, διαθέτουν κάποιο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, γεγονός που συντείνει σε σημαντική αύξηση του αριθμού των θαλασσεμικών στις χώρες αυτές. Ωστόσο, τονίστηκε πως
πέραν από την ύπαρξη εθνικών προγραμμάτων, σημαντικό ρόλο στην πρόληψη διαδραματίζει και ο παράγοντας της ενημέρωσης του κοινού, της ευαισθητοποίησης του γύρω από το όλο θέμα. Σε χώρες που δεν διαθέτουν εθνικό πρόγραμμα, οι οποίες είναι μια πλειονότητα, οι νέες γεννήσεις ενδέχεται να φτάσουν τις 50 τόσες χιλιάδες κατ' έτος. Όσον αφορά την ασφάλεια και επάρκεια του αίματος από επιστημονικής πλευράς, στα πλαίσια της πέμπτης ενότητας του συνεδρίου, σε σχέση με τις νέες θεραπείες, ο Δόκτωρ Αλί Τσάχερ του Λιβάνου ανάφερε χαρακτηριστικά πως η μεταγκυσιοθεραπεία αναμένεται να παραμείνει ως η βασική μέθοδος θεραπείας για τη θαλασσεμία για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Ανεξαρτήτως των νέων μεθόδων θεραπείας που έρχονται στο προσκήνιο κατά περιόδους, καθότι πρόκειται για μια σημαντικά οικονομικότερη λύση σε σύγκριση με τις νέες θεραπείες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκούς ποσότητας και ασφαλούς αίματος, ένα βασικό στοιχείο της κλινικής διαχείρισης της θαλασσεμίας που προκαλεί τεράστιες προκλήσεις σε χώρες χαμηλής αιμοδοτικής συχνότητας και μάλιστα που έχουν επηρεαστεί από παράγοντες όπως είναι η παρούσα πανδημία. Μια άλλη ενότητα αφορούσε τις καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση και θεραπεία της νόσου. Ο γιατρός Στέφανος Ριβέλα του Πανεπιστημίου της Φιλαδέλφια παρουσίασε τις εγκεκριμένες και συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές ιατρικών προϊόντων και συσκευών για τη θεραπεία της θαλασσεμίας. Παρήχε αρχικά μια γενική επισκόπηση των νέων προσεγγίσεων, κατηγοριώντας τες ως ακολούθως. 1. Πρώτο. Έλεγχος του μεταβολισμού του σιδήρου σε ό,τι αφορά την ερυθροποίηση με την ενεργοποίηση της εψιτίνης, παραδείγματος χάρη με την καταστολή του γονιδίου TMPRSS6. Δεύτερο, έλεγχος της ατελούς ερυθροποίησης με επίδραση στην ορίμανση των ερυθροποιητικών κυττάρων στο μυελό των οστών, όπως είναι το Luspatercept, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς στη συνέχεια και η Δόκτωρ Καπελίνη, αλλά και η Δόκτωρα Τουτουδάκη από την Αθήνα. Τρίτον, τη γονική θεραπεία, η οποία γίνεται πρώτο με προσθήκη γονιδίου, το οποίο δεν εξαρτάται από συμβατοδότη, αλλά και ούτε και από τη μετάλλαξη του πάσχοντα. Και εκτενέστερη αναφορά έγινε στη συνέχεια και από τον γιατρό Φρανκο Λοκατέλη της Ρώμης. Και η δεύτερη μορφή, αν θέλετε, γωνιακής θεραπείας είναι η γονιδιακή επεξεργασία με αποκοπή και αποκόλληση του DNA, που στην παρούσα φάση αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης, η οποία ελέγχεται από το γονίδιο BCLA11α. Απενεργοποίηση του γονιδίου αυτού ελευθερώνει την παραγωγή γάμα λύσων, άρα αποκαθιστά την ισορροπία των λύσων που αποτελούν το μόριο της αιμοσφαιρίνης και βελτιώνει την κλινική εικόνα. Μελλοντικά, η γονιδική επεξεργασία θα στοχεύει στη διόρθωση μιας μετάλλαξης ώστε να παράγονται περισσότεροι βιτάλις. Άλλες μελλοντικές εξελίξεις που ανάφερε ο Δ. Ριβέλα είναι η χρήση πιο αποτελεσματικών ιωδινών φορέων. Και ανάφερε το ALS20 που έχει τη δυνατότητα να αυξάνει κατά πολύ την παραγωγή βιταλίσεων με τη γονιδιακή προσθήκη. Επίσης, μια βελτίωση θα είναι η μείωση της ανάγκης καταστολής του μυελού κατά την αυτόλογο μεταμόσχευση, ώστε να μειωθεί η τοξικότητα των πανεργειών της χημειοθεραπείας. Επίσης, η χρήση βοηθημάτων, όπως είναι η χορήγηση υποδόριων φαρμάκων με ανώδυνους μηχανισμούς. Στη συνέχεια, η Δ. Πέρλα Ελευθερίου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου παρουσίασε
τις νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της δρεπανοκυψαρικής ανεμίας και επικεντρώθηκε κυρίως σε τρεις προσεγγίσεις. Αυτές που επηρεάζουν τον πολυμερισμό της αιμοσφαιρίνης S, τη μείωση της κολλητικότητας της προσκόλλησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη μείωση της φλεγμονής. Προσεγγίσεις που επιτυχάνουν τους πιο πάνω στόχους περιλαμβάνουν την αύξηση της εμβρυγικής, παραδείγματος χάρη με την καταστολή, όπως είπαμε, του BCLA11α, τη χορήγηση υδροξουρίας και νέες προσεγγίσεις, όπως είναι το πειραματικό φάρμακο IMR-687, το Vinomtrini, άλλα φάρμακα που είναι ήδη σε χρήση, για παράδειγμα, η Benzerazid που χρησιμοποιείται ήδη στην νόσο Parkinson και άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ογκολογία, που είναι φάρμακα που ενεργοποιούν την πυροσταφυλική κινάση. Σημαντική είναι και η αναφορά στα νέα φάρμακα που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως το Voxelotor, το Crizanlizumab, το Adakveo, που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους, μειώνοντας τις επώδυνες κρίσεις και ανεβάζοντας το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης. Η Δόκτωρ Ελευθερίου τόνισε με τη σειρά της την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη γονιδιακή θεραπεία, αλλά τόνισε και αυτή την ανάγκη μείωσης στην καταστολή του μυελού κατά την αυτόλογο μεταμόσχευση, με σκοπό να μειωθούν οι παρενέργειες. Η εταιρεία Silence Therapeutics, με τους εκπροσώπους της και τον επιστημονικό διευθυντή, επεξήγησαν τη μέθοδο σιώπησης γονιδίων στη θαλασσεμία με τη νέα τεχνολογία που χειρίζεται το μόριο της RNA. Με την εν λόγω μέθοδο, μικρότερα μόρια της RNA χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν το messenger RNA που παράγεται από το μεταλλαγμένο DNA και είναι υπεύθυνο για την αιμοσφαιρινοπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο καταστέλλεται η παραγωγή μιας τροποποιημένης πρωτεΐνης. Στη θαλασσεμία, σε αυτό το στάδιο καταστέλλεται το γονίδιο TMPRSS6, άρα αυξάνεται η παραγωγή της εψιτίνης, ενώ στην δρεπανοκυψαρική νόσο η ανώμαλη νόση, άλυση. Το φαρμακό αυτό θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή κάθε μήνα και βρίσκεται τώρα στην πρώτη φάση κλινικών δοκιμών με αρκετούς 112 τόσους πάσχοντες σε διάφορες κλινικές της Ευρώπης. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω κάτι δικό μου εκτός συνεδρίου. Η τεχνολογία των μικρών μορίων της RNA είναι κάτι που είναι πολύ υποσχόμενο για το μέλλον, ιδίως στην επεξεργασία του RNA και του DNA. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω τη συμβολή των ερευνητών στην Θεσσαλονίκη, των κυριών Παπαδοπούλου, Μιλιώτη, των συνεργατών τους, της κυρίας Βλαχάκη, που είναι μια σωστή προσέγγιση την εξέλιξη της οποίας παρακολουθούμε. Στη συνέχεια, ο κύριος Αρχή της εταιρείας Ημάρα παρουσίασε το πειραματικό φάρμακο που αναφέραμε και πιο πάνω, το IMR-687, τα Vinomtrini, όπως έχει τώρα βαφτιστεί, που είναι ένας διερευνητικός αποστολέας του ενζύμου PDE9, που είναι χρήσιμο τόσο στην δρεπανοκυψαρική όσο και στη β' θαλασσεμία. Το ελάχιστο φάρμακο αυξάνει σημαντικά το μεταβολισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της εμβρυγικής, αλλά και στη μείωση των αλφαλύσεων. Άρα θεωρείται δραστικό και στις δύο μορφές της ανεμίας. Οι κλινικές δοκιμές
βρίσκονται τώρα σε δεύτερη φάση και για τις δύο παθήσεις, με συμμετοχή 60 μεταγγιζοεξαρτώμενων, αλλά και 120 μη μεταγγιζοεξαρτώμενων πασχόντων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με αύξηση της μέσης αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν περί τα τέλη του 2022. Στο δορυφορικό συμπλαίσιο για το ένζυμο πυροσταφυλική κινάση, Rubbet kinase, η έλλειψη του οποίου προκαλεί και μια κληρονομική αναιμία και στην ενεργοποίηση αυτού του ενζύμου υπάρχει το φάρμακο Mitapivat της εταιρείας Άγιος, που στοχεύει βασικά στην αύξηση του ενλόγου ενζύμου. Στη θαλασσεμία, τόσο στην Α όσο και στη Β θαλασσεμία, μειώνει την ατελή ερυθροποίηση και είναι τώρα σε κλινικές δοκιμές για τη μη μεταγγίσιο εξαρτώμενη θαλασσεμία. Στη συνέχεια, η έκτη ενότητα του συνεδρίου αφιερώθηκε στη δρέμανο κυταρική αναιμία και στις προκλήσεις της παιδικής ηλικίας, της ενηλικίωσης και της επίγουσας περίθαλψης, όπως και στην ολιστική θεραπεία και των προτύπων για την κλινική διαχείριση της νόσου. Όσον αφορά την ολιστική θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθιών, υπήρξε μια 8η ενότητα που εστίασε στις θεραπευτικές προσεγγίσεις για τις αιμοσφαιρινοπάθειες, με φυσικά τον πρώτο στόχο τη μεταμόσχευση μυρού των οστών. Μίλησαν επιφανείς επιστήμονες από τη Θαϊλάνδη, ο καθηγητής Χονγκέν, από την Ιταλία, ο κ. Σοτάνη, με έμφαση στα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων από συμβατό μη συγγενειδότη, αλλά κυρίως από δότη γονέα, ή με συμβατό δηλαδή. Στο παρελθόν, αυτές οι προσεγγίσεις προκαλούσαν σοβαρές επιπλοκές και απώλεια ζώων. Με βελτιωμένα προκατασκευαστικά πρωτόκολλα και μεθόδους μείωσης των τάφλων φωτιτάρων, στα χέρια πεπειραμένων κέντρων, παρατηρείται επιτυχία της τάξης του 91% ακόμα και σε ηλικίες ατόμων που είναι 15 έως 30 ετών που θεωρούνται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτή η επιτυχία επιτρέπει πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πασχόντων που δεν έχουν συμβατοδότη μεταξύ των αδερφών τους. Ο καθηγητής Λοκατέλη παρουσίασε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την κατάσταση σε σχέση με τη γονιδιακή θεραπεία, που, όπως είναι γνωστόν, έχει αδειοδοτηθεί τόσο στην Ευρώπη και αναμένεται και η αδειοδότηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις κλινικές δοκιμές, το 89% των πασχόντων μετά από τη θεραπεία κατέστησαν ελεύθεροι μεταγγίσεων, ενώ στις μικρότερες ηλικίες, 12-18 ετών, η επιτυχία έφτασε το 91%. Το 9-10% που απέτυχε να αποφύγει τις μεταγγίσεις, αλλά πέτυχε βελτίωση και ήταν κυρίως του β0-β0 γονότου. Η μέθοδος γονιδιακής επεξεργασίας, του gene editing, συζητήθηκε από τον δόκτωρα Carsten Lederer του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου, και ο ομιλητής αναφέρε ότι οι πλήστες προσεγγίσεις σήμερα στοχεύουν στην καταστολή του γονιδίου BCLA11α, άρα στην αύξηση της ευρυϊκής αιμοσφαιρίνης. Διάφορες εταιρείες έχουν αρχίσει σχετικές κλινικές δοκιμές, περιλαμβανομένως και δοκιμές στην Κίνα. Η εταιρεία CRISPR Therapeutics μαζί με τη Vertex έχουν προχωρήσει σε δοκιμές στις οποίες συμμετέσχουν 17 πάσχοντες με θαλασσεμία και 7 με δρέκανοκυταρική αναιμία, και τα αποτελέσματα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Στη συνέχεια, η δόκτωρα Καπελίνη του Πανεπιστημίου του Μιλάνου
επεξήγησε τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του Λουσπάτερσε, του Λεμπροζή, που έχει ήδη αδειοδοτηθεί στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παρασκεύασμα αποσκοπεί στη μείωση της ατελούς ερυθροποίησης, στη βελτίωση δηλαδή της ερυθροποίησης, και έχει περατώσει δοκιμές τρίτης φάσης για τη μείζωνα θαλασσεμία διάρκειας 48 τόσων εβδομάδων. Στις δοκιμές αυτές συμμετείχαν 336 ασθενείς άνω των 18 ετών και σε αυτή την ομάδα το 71% πέτυχε μείωση κατά 33% και των μεταγγίσεων, ενώ το 40% μείωση μεγαλύτερη των 50% στις μεταγγίσεις. Οι παρενέργειες του φαρμάκου έχουν καταγραφεί και είναι ως επιτοπλίστων διαχειρίσιμες. Για άτομα με ενδιάμεση μορφή, μη μεταγγιζόμενα άτομα, συνεχίζονται οι κλινικές μελέτες με 145 πάσχοντες και τα αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Έγινε αναφορά και στη γύρανση του πληθυσμού των θαλασσεμικών. Είναι γνωστό ότι όπου υπάρχει σωστή ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, τότε η βελτίωση του προσδοκίμου ζωής αυξάνεται. Η θανατηφόρος νόσος των παιδιών έχει σε κάποια κέντρα μετατραπεί σε χρόνια πάθηση ενηλίκων, με αρκετούς πάσχοντες να φτάνουν την πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής τους. Η γιατρός Ειρήνη Μότσα του Πανεπιστημίου του Μιλάνου περιέγραψε κλινικά σύνδρομα που χαρακτηρίζουν αυτές τις ηλικίες θαλασσεμικούς. Στην παρουσίαση της έδωσε έμφαση στην πνευμονική υπέρταση, στην ανεπάρκεια των επινεφριδίων που δεν έχει κλινικά συμπτώματα αλλά πολύ σοβαρές επιπτώσεις όταν εκδηλωθεί σοβαρή κρίση όπως μια λίμωξη, στο διαβήτη, στην αρτηριακή υπέρταση, στην αθυροσκλήρωση και την υπατική νόσου που αυξάνονται με τις ηλικίες. Περιέγραψε επίσης την πολυπαθολογία της δραπανοκεφαλικής νόσου σε αυτές τις ηλικίες και σε όλες αυτές τις πιθανές επιπτώσεις παρατηρείται δυσκολία στην έγκαιρη διάγνωση, διότι τα συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά και ευδιάκριτα πολλές φορές με τον ασθενή να παραπονείται μόνο από κούραση, πόνων ή δυσκολία στην αναπνοή. Η αυξανόμενη δυσλειτουργία των νεφρών, τόσο στην ενδιάμεση β' θαλασσεμία, όσο και στην δραπανοκεφαλική, δεν εμφανίζουν έγκαιρα συμπτώματα και ως εκ τούτου απαιτείται συνεχιζόμενη εργαστηριακή παρακολούθηση. Τέλος, ο καθηγητής Άλι Τσάχερ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρητού συζήτησε την αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνου στις μεγάλες ηλικίες των θαλασσεμικών. Περιέγραψε λυμφώματα, αιματολογικές κακοήθειες, καρκινώματα του θυροειδούς και άλλα, και ιδίως το υπατικό καρκίνωμα. Και όλα αυτά σχετίζονται κυρίως με τις επιδράσεις του φόρτου σιδήρου σε διάφορους ιστούς. Το υπατικό καρκίνωμα ανέφεραν ειδικότερα και οι υπατολόγοι Κοσκίνας και Κουντουράς στις δικές τους παρεμβάσεις. Η σύσταση και πάλι είναι η έγκαιρη διάγνωση μέσω ετήσιων απεικονιστικών μεθόδων, όπως είναι τα υπέρεχα και οι μαγνητικές τομογραφίες. Οι νέες θεραπείες, λοιπόν, μαζί με άλλες που αργά ή γρήγορα θα λάβουν έγκριση, μπορεί να συμβάλλουν σε αλλαγές στα πρωτόκολλα και στις συστάσεις διαχείρισης, βελτιώνοντας αφενός την ποιότητα ζωής των ασθενών και βοηθώντας αφετέρου μακροπρόθεσμα και τα συστήματα υγείας να γίνουν αποτελεσματικότερα και να εξοικονομούν οικονομικούς και άλλους πόρους. Ως εκ τούτου, οι εξελίξεις πρέπει να φτάσουν στον ασθενή, όπου και να βρίσκεται, είτε σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, είτε
στην πλειονότητα που δεν ζει σε τέτοιες χώρες. Πρέπει να διατίθενται στους θεράποντες ιατρούς και να ενσωματωθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα θέλατε... Ναι. Η κυρία Ελευθερίου. Νομίζω τον λόγο έχετε εσείς, αγαπητή κυρία Παντελίδου. Εμάς μας ακούσατε μέσα από αυτή την παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε να ακούσουμε πολύ σοβαρές εισηγήσεις από εκλεκτούς επιστήμονες. Νομίζω το Προεδρείο είναι σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.